τη βεβαιότητα ότι η τουριστική βιομηχανία της Κρήτης θα καταγράψει φέτος νέα ρεκόρ αφίξεων και κερδών, δικαιώνοντας τον τίτλο της ατμομηχανής της τοπικής και εθνικής οικονομίας, παρά τις διεθνείς συγκυρίες, εξέφρασε η Υφυπουργός Τουρισμού. Είχαμε σχεδόν 11 δισεκατομμύρια να έρθουν στα δημόσια ταμεία από τον τουρισμό μας, από τη φιλοξενία. Ποιοι είναι οι δείκτες για αρχή της χρονιάς? Στην αρχή, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, οι προκρατήσεις ήταν πραγματικά σε ρυθμό ρεκόρ, παραπάνω από το 2019. Η ανάσχεση των προκρατήσεων ήταν πρόσκαιρη, όπως εκτίμησε η κυρία Ζαχαράκη, καθώς οι πτήσεις που προγραμματίζονται προς την Κρήτη και κάθε ελληνικό προορισμό είναι εξαιρετικά αυξημένες. Είδαμε πραγματικά μια ανάσχεση των κρατήσεων και τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, μια αναθέρμανση. Είναι λοιπόν αισιόδοξα τα μηνύματα, είναι θετικά. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έχουμε περισσότερες πτήσεις από ποτέ προγραμματισμένες, σε περισσότερους προορισμούς και με μεγαλύτερη πληρότητα. Και νομίζω το δίλημα, όπως το έβαλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Προσυνεδρίου, είναι ξεκάθαρο. Πρόοδος ή επισοδρόμηση. Νομίζω η σταθερότητα και η προσδοκία για καλύτερες μέρες, σε οποίες εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνουν την απάντηση. Απογείωση του τουρισμού δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο και ο βόρειος οδικός άξονας, που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες, υπογραμμίζουν οι παράγοντες του τουρισμού στην Κρήτη, που παρακολούθησαν ως θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είμαστε εδώ να πούμε τον τρόπο, να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε μαζί να καταφέρουμε να μην βγαίνουμε κάθε φορά που συμβαίνουν όλα αυτά στη Ζητιανιά. Ο τουρισμός θέλει τα έργα, γιατί χωρίς τα έργα δεν μπορεί να πάει μπρος. Πιστεύουμε σε ένα τριπλασιασμό του κόσμου μέχρι το 29-30. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα αναφέρθηκε στην ομιλία του στα δύο κομβικά ορόσημα για το μέλλον της Κρήτης. Το 2026 που θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο και το 2029 που θα ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας. Από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη, υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και προχωράμε πραγματικά από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι. Το Καστέλι, το αεροδρόμιο προχωράει, οι επενδύσεις, οι τουριστικές πολλαπλασιάζονται και μπορούμε πραγματικά να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του νησιού. Να ανταποκριθούμε στην προσμονή και στο αίτημα της κοινωνίας, να ικανοποιήσουμε ζητήματα υποδομών, οδικής διασύνδεσης απ' άκρης άκρη της Κρήτης, αεροδρομίων σύγχρονων. 12 μήνες τουρισμού μπορεί να υποστηρίξει το νησί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, εξηγώντας ότι το μέλλον κρίνεται από την υλοποίηση κάθε εξαγγελίας. Θέλουμε στο τέλος σεζόν να ξαναβγούμε στη Ζητιανιά, διότι θα είναι μείον το ταμείο. Δεν θέλουμε να ζητάμε επιδοτήσεις και στήριξη. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δουλεύουμε 12 μήνες και όχι μόνο 4. Αυτή είναι η λύση. Και μόνο αυτή. Πρέπει όμως να συντονιστούν πολλά υπουργεία και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.